Είμαι motion designer, art director. Τα τελευταία 6 χρόνια, θεωρώ όμως τα πιο ουσιώδη και λειτουργικά χρόνια τα 4. Δραστηριοποιούμε φυσικά στο χώρο της Ελλάδας. Έχω όμως την τύχη και τη χαρά να δουλεύω με αρκετά στούντιο στο εξωτερικό. Και επίσης τα τελευταία 2 χρόνια ως motion director στην Omint. Έχω σπουδάσει τα 2 πρώτα χρόνια εδώ στην Ελλάδα, σε ιδιωτικό κολέγιο. Τα 2 τελευταία χρόνια πήρα το bachelor μου από το Λονδίνο. Media και advertising ήταν. Κάτι το οποίο είναι εντελώς άσχετο με αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή. Είμαι ένας καταραμένος αυτοδίδακτος, για να το πω έτσι, εντός και εκτός εισαγωγικών. Το ξέρω, φαντάζει λίγο περίεργο, αλλά νομίζω με θέλεις και όταν αγαπάς πραγματικά αυτό που θέλεις να κάνεις, μπορείς να τα καταφέρεις όλα, ακόμα και να μην έχεις αυτό που λέμε τις θεωρητικές σπουδές και γνώσεις. Βασικός μου στόχος και μέλημά μου σε όλα τα project, από την αρχή μέχρι και τώρα, είναι να θέτω νέους στόχους, νέες προκλήσεις, αλλά και το πιο δύσκολο κομμάτι του να διατηρώ ένα προσωπικό στίγμα και ένα στυλ, ακόμα και σε project τα οποία φαντάζουν ανομοιογενή μεταξύ τους, αλλά τουλάχιστον εγώ θέλω να αφήσω ένα προσωπικό στίγμα και μία χρειά που να φαίνεται ότι από πίσω έχω αφήσει εγώ την δική μου γραφή και το δικό μου στυλ. Θα σου πω με ειλικρίνεια ότι δεν ήθελα να γίνω από μικρός designer, δεν ήταν κάτι το οποίο ονειρευόμουν, δεν μπορούσα να αντιληφθώ τι σημαίνει design. Άργησα, αν θέλεις να σου πω την αλήθεια. Απλά τελειώνοντας τις σπουδές μου, βλέποντας ότι έχω τελειώσει κάτι το οποίο δεν με εκφράζει και δεν βγάζει από μέσα μου αυτό που πραγματικά θέλω εγώ να δω και να ζήσω το υπόλοιπο της ζωής μου ως επαγγελματίας, θεωρώ ότι το motion design για μένα είναι μία ευλογία η οποία καταφέρνει να εξωτερικεύσει αυτό που εγώ έχω μέσα στο κεφάλι μου. Θέλεις να το πεις ανησυχία, θέλεις να το πεις προβληματισμό, θέλεις να το πεις δημιουργικό πονοκέφαλο, να το πω κάπως έτσι. Οπότε κυρίως θεωρώ ότι είναι ένας τρόπος εξωτερίκευσης πραγμάτων που έχω μέσα στο μυαλό μου, βιωμάτων και άλλων λοιπόν καταστάσεων. Οπότε το motion design, έρχοντας λίγο αργά στη ζωή μου και συνειδητοποίησα εγώ λίγο σε μεγάλη ηλικία πραγματικά τι θέλω να κάνω και με τι θέλω να ασχοληθώ, νομίζω αποτέλεσε το κομβικό σημείο. Πραγματικά εγώ είδα ότι αυτό είναι πραγματικά που με βοηθάει, θέλω να ασχοληθώ και αυτό βγάζει το είναι μου και τον εαυτό μου πάνω στην οθόνη. Δηλαδή θέλω να κάνω κάτι, να βλέπω ότι αυτό εκεί είμαι εγώ. Οπότε κυρίως θα το χαρακτήριζα ως ευλογία για πράγματα που έχουμε στο κεφάλι μου. Χρειαζόμαστε το design, σίγουρα το χρειαζόμαστε. Αυτό όμως που πιστεύω, χωρίς να διακατέχουμε από την κεντρικότητα των σχεδιαστών, που όλα κατά μία έννοια θέλουμε να το βαφτίζουμε εμείς design, νομίζω αυτό που έχουμε ανάγκη είναι η αισθητική. Την αισθητική αυτή μπορείς να τη συναντήσεις στα πάντα, από το πρωί που θα ξυπνήσεις μέχρι που θα έρθεις στο γραφείο, σε όλη σου την καθημερινότητα. Οπότε η αισθητική νομίζω είναι το βασικό στοιχείο που λείπει σε όλους μας, είτε σαν Έλληνες, είτε σε οποιονδήποτε ζεις μια χώρα, η καλαισθησία. Με λίγα λόγια, αυτό που βλέπεις να αντιλαμβάνεσαι ότι είναι καλέσθητο. Σαφώς το design κάνει καλύτερο στην περίπτωσή μας ένα διαφημιστικό ή ένα motion design έργο. Έγκυται όμως και σε αυτόν που έχει την ικανότητα να το αντιληφθεί. Επειδή δεν έχουν όλοι την ικανότητα να το αντιληφθούν, ειδικά αυτή τη στιγμή σε εμάς εδώ στην Ελλάδα, νομίζω ότι είναι σημαντικό, πρώτα για εμάς δημιουργούς, για να βλέπουμε ότι αυτό που έχει φτιαχτεί έχει μια πολύ καλή αισθητική. Το δεύτερο κομμάτι και σκέλος είναι αυτό της παιδείας και της κουλτούρας που όλοι πρέπει να έχουν, όχι τη γνώση, το ερέθισμα για να αντιληφθούν την αισθητική. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σίγουρα ξεχωρίζει ένα καλό design, ένα τηλεοπτικό. Φτάνει όμως αυτό να φτάνει και στον αποδέκτη. Και ο αποδέκτης ποιος είναι? Ο αποδέκτης είναι ο θεατής. Οπότε ξαναγυρνάμε στο προηγούμενο που είπα, ότι όλοι πρέπει κατά μία έννοια να εκπαιδευτούμε, να γνωρίζουμε και να αντιλαμβανόμαστε το καλέσθητο και την αισθητική. Ιδανικός και ονειρικός θα έλεγα πελάτης. Προσωπικά νομίζω ότι ο ιδανικός πελάτης, εντός και εκτός εισαγωγικών, είναι αυτός που έχει έρθει σε μένα γιατί θέλει εμένα. Και όταν λέω εμένα, εννοώ την δική μου αισθητική, τη δική μου προσωπική ματιά, το δικό μου τρόπο γραφής, και αυτός που με λίγα λόγια έχει μελετήσει το πορτφόλιο μου, έχει μελετήσει τον τρόπο που εγώ αποτυπώνω όλο το concept σε μια εικόνα και σε ένα animation, και
και όχι ένας πελάτης που απλά ψάχνει κάποιον να του κάνει animation, κάποιον να του κάνει ένα motion design έργο και έχει απλά ένα σκεπτικό ότι θέλω να κάνω μια κίνηση σε ένα έργο, ποιον θα πάρω, ανοίγω τη λίστα και βρίσκω, να αυτός θα μου κάνει τη δουλειά. Δηλαδή με λίγα λόγια δεν είναι ενεργός σαν χειριστής. Αποποιούμε λίγο τον όρο χειριστής, όχι γιατί δεν είμαι, απλά δεν θέλω ο πελάτης που θα έρθει να έχει μια τέτοια αντίληψη και ένα τέτοιο σκεπτικό ότι ήρθα απλά ναι, να μου κάνει ένα animation και τέλειωσε. Ρομαντική λίγο η προσέγγιση και εντός εισαγωγικών και η φιλοσοφία, αλλά προτιμώ τουλάχιστον να πορεύομαι έτσι παρά απλά να έρχονται έργα τα οποία κόβω σαν εργοστάσιο, κόβω σαν κομφτήρι και απλά έρχεται κάποιος, κάνει animation, πάρτο, έφυγες και συνεχίζω αυτή τη δουλειά. Θέλω να υπάρχει ο πελάτης ο οποίος έχει έρθει, γνωρίζει τι μπορεί να πάρει από μένα στη συνεργασία πάντα μαζί του και είναι ενημερωμένος για αυτό που κάνω και δεν ψάχνει απλά κάποιον εκτελεστή, κάποιον χειριστή animation. Πολλά είναι τα στίγματα στην καρδιά μου και την ψυχή μου, αλλά εντάξει, τα υπερπηδάω μες στον χρόνο. Κοίτα, αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλές ιστορίες. Εντάξει, δεν θέλω να τις αναποθέτω μόνο σε αυτόν που έχει δίκιο ή άδικο. Πολλές φορές όλοι μας είμαστε εμπλεκόμενοι σε κάποια πράγματα, οπότε πολλές φορές όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Αυτό που θέλω να πω είναι έτσι κάτι από τον πρώτο χρόνο που είχα ξεκινήσει animation και να καταπιάνω με αυτό το κομμάτι. Είναι για κάποιους τίτλους αρχής σε μια τηλεοπτική εκπομπή, σε ένα κανάλι κρατικό, το οποίο ενώ είχε τελειώσει και παραδοθεί το έργο Παρασκευή βράδυ και είχαν φύγει κόπιες για τα κανάλια όπως κλασικά γίνεται, το επόμενο πρωί εγώ θέλησα ο άμυρος να φύγω και να πάρω την οικογένειά μου και να φύγω ένα ταξίδι εκτός Αθηνών, κοντά στην Αθήνα αλλά κάποια χιλιόμετρα έξω, και λαμβάνω ένα τηλεφώνημα ενώ οδηγώ από τον εκάστοτε σκηνοθέτη εκείνου τηλεοπτικού ότι υπάρχει τέλος πάντων ένα τεχνικό πρόβλημα και πρέπει να γυρίσω. Εγώ φυσικά του εξηγώ ότι θέλω 2-3 ώρες για να γυρίσω τουλάχιστον και παθαίνει ένα μόκο συγκεκριμένος άνθρωπος και με ενημερώνει ότι έχει ανοίξει το παράθυρο, ενημερώνει και όλο τον κόσμο που είναι εκείνη τη στιγμή δίπλα του, μοντέρ, δεν ξέρω τι άλλο έχει συνεργεί κτλ. Ότι είχε ανοίξει το παράθυρο και με απειλεί ότι θα αυτοκτονήσει αν εγώ δεν γυρίσω. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είχα κρίμα στο λαιμό μου για τον άνθρωπο να αυτοκτονήσει. Οφείλω να σου πω ότι δεν γύρισα, γιατί κατάλαβα ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι δικό του. Αλλά ήταν ένα άκρο το οποίο ξέρεις πρώτος χρόνος και εγώ να κάνω αυτή τη δουλειά. Λέω, φαντάζεσαι τώρα όποτε υπάρχει κάτι τέτοιο, αρχίζουν όλοι για να ανοίγουν τα παράθυρα και να αυτοκτονούν. Ευτυχώς δεν μου είχε ξανασυμβεί. Αλλά ήταν ένα φτράπελο το οποίο γίνει τον πρώτο χρόνο που ασχολούμαι με το animation και μου είχε έτσι αποτυπωθεί. Έκτοτε, κλειστά παράθυρα, ξέρεις. Φροντίζω γι' αυτό. Αυτό κυρίως ήταν που μου είχε συμβεί.